Είμαι δημοσιογράφος και θέλω τα μέλη του πάνελ μας να αρχίσουν να συστήνονται ο καθένας ποιος είναι και που εργάζεται και τι κάνει η εταιρεία του. Ένα λεπτό ο καθένας. Πάμε. Να κρατήσουμε το χρόνο. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Βασίλης Τσαγκάρης από την Irida Labs. Παρέχουμε λύσεις λογισμικού βασισμένες σε Computer Vision και Edge AI. Το βασικό μας προϊόν είναι η πλατφόρμα Perceive AI που χρησιμοποιείται από partners μας μαζί με hardware από την Intel, τη Hikvision και την Analog Devices, όπως έχουμε ανακοινώσει, ώστε να φτάσουν σε τελικές λύσεις που είναι IoT devices based on vision που έχουν intelligence στο Edge. Σήμερα δουλεύουμε σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη, κυρίως Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Μπράβο, πολύ ωραία. Στέλιο. Καλημέρα. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Είμαι ο Στέλιος Κουτρουμπίνας, CEO της Mizon. Η Mizon είναι μια εταιρεία που έχει κάνει focus τα τελευταία 10 χρόνια περίπου στο digitization της πληροφορίας. Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, καθαρά digitization και το μεγάλο μας focus είναι στην ενέργεια. Η εταιρεία παράγει προϊόντα τα οποία τα έχει βάλει στην παγκόσμια αγορά. Έχουμε διακρίσεις στην Αμερική, από το Υπουργείο Ενέργειας της Αμερικής. Έχει πει ότι είμαστε η μόνη εταιρεία που έχουμε κάνει με τις προδιαγραφές τους. Και σιγά σιγά εξαπλωνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε και στο κομμάτι του νερού. Πιστεύουμε ότι ηλεκτρικό και νερό είναι τα δύο πράγματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά τώρα που γίνονται και πιο ακριβά. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Σωτήρη. Καλημέρα λοιπόν, είμαι ο Σωτήρης Μπαντάς, είμαι συνιδρυτής και CEO της εταιρείας Sendor Analytics. Η Sendor αναπτύσσει τεχνολογία IoT και ψηφιακών διδύμων, Digital Twin, για την αειφορία της υποδιαστικής αλυσίδας των αγροδιατροφικών προϊόντων. Με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών στοχεύουμε στην εξάλληψη των απολειών και στη μεγαλύτερη ορατότητα στη ροή των προϊόντων που τελικά μας ταΐζουν όλους και βάζουν φαγητό στο τραπέζι μας. Είμαι και αντιπρόεδρος της Χετία και με αυτό το ρόλο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που γεμίσατε αυτή την αίθουσα σήμερα. Πραγματικά είναι εκπληκτικό για μας και για τους διοργανωτές για να μιλήσουμε μεταξύ άλλων για Sensors και AI. Ναι. Καλημέρα σας και από μένα. Είμαι ο Θοδωρής Αθανασόπουλος, Chief Technical Officer της EA Systems. Η EA Systems είναι μια εταιρεία η οποία σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει αισθητήρες και συστήματα αισθητήρων βασισμένα σε τεχνολογίες MEMS, μικροηλεκτρομηχανικών αισθητήρων δηλαδή. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, βλέποντας την εξέλιξη των τεχνολογιών για τα FE συστήματα, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη FE συστημάτων και λύσεις Internet of Things για διάφορες εφαρμογές, όπως είναι η ιατρική, όπως είναι η βιομηχανία. Και αργότερα θα πούμε και συγκεκριμένα για πολύ συγκεκριμένες εφαρμογές όπου αυτά τα συστήματα δείχνουν την αξία τους. Μάλιστα. Μιλήσαμε ήδη λοιπόν για αισθητήρες. Εγώ θέλω να πω ότι λόγω εμπειρίας δηλαδή, έτσι, προσωπικής, μέσα σε λίγα χρόνια έγιναν ο νουκέστην αριθμός, έτσι, οι αισθητήρες. Και όλα δείχνουν ότι αυτή η εκθετική αύξηση θα συνεχιστεί. Γράφαμε μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 20. Σχεδόν 19-20, ότι για εκατομμύρια αισθητήρες και αναρωτιόμασταν. Τώρα, λες να γίνει. Τώρα ακούμε για δισεκατομμύρια και δεν μας κάνει αίσθηση καμία, ας πούμε. Έτσι. Μιλάμε για Internet of Things, μιλάμε για Internet of Humans, μιλάμε για Internet of Everything. Πού σταματά η υπερβολή όμως και πού αρχίζει το. Η ρευστή, ας την πούμε, πραγματικότητα. Ειδικά τώρα που κάθε αισθητήρας έχει και τον απομηχανίστεό του, έτσι. Έχει τη δική του τεχνητή νοημοσύνη μέσα ο καθένας. Να ελέγξει, να δει, να επεξεργαστεί, να καταγράψει ή να παραπέμψει τα δεδομένα, έτσι, πιο μέσα, στο cloud δηλαδή, πιο πάνω μάλλον. Έτσι. Να κάνουμε λοιπόν την πρώτη ερώτηση που θέλω σε όλη αυτή στην ομάδα μας, ας πούμε. Ποιες δυνατότητες δίνουν σήμερα οι έξυπνοι αισθητήρες και η τεχνητή νοημοσύνη που δεν ήταν διαθέσιμες ως σήμερα. Πάμε. Βασίλη. Ναι, νομίζω ότι περνάμε από μια εποχή IoT, Internet of Things, που υπήρχαν πάρα πολλοί αισθητήρες που μπορούν να μαζέψουν δεδομένα, σε αισθητήρες που πλέον θα δίνουν συγκεκριμένη πληροφορία και θα βοηθούν σε αποφάσεις. Αυτό που λέμε Artificial Intelligence of Things. Αν το πω στο δικό μας πεδίο, στο Computer Vision και στην υπολογιστική όραση, το να έχεις μια κάμερα ή ένα αισθητήρα με vision που απλά μαζεύει δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δικαιολογεί την επένδυση για να το κάνεις. Θα πρέπει να είναι κάτι που με συγκεκριμένο
footprint, όπως αναφέρθηκε πριν, σε power, σε performance, να μπορεί να δίνει πληροφορία, για παράδειγμα, σε industry 4 περιβάλλον, σε smart cities, και να δίνει την πληροφορία που θέλουν οι τελικοί χρήστες. Είναι δύσκολο, απλά μαζεύοντας δεδομένα, να περάσει σε αυτό το επίπεδο. Είναι πολύ λίγες οι εταιρείες που μπορούν μόνο με δεδομένα να επιβιώσουν στον χώρο, είναι πολύ μεγάλες εταιρείες. Οπότε πρέπει οι αισθητήρες να έχουν αυτό το intelligence που θα δώσουν στους decision makers actionable insights, όπως λέμε, στις περισσότερες φορές. Μάλιστα. Okay. Στέλνει. Εγώ θα ήθελα να έρθω λίγο στο λόγο που φτάσαμε από εδώ. Ο κύριος Μάλιος πριν λίγο είπε πόσο ήταν ο αποθηκευτικός χώρος για 5 MB, ας πούμε, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Σήμερα είμαστε εδώ επειδή η τεχνολογία έχει επιτρέψει να μικρύνουν πάρα πολύ τα συστήματα, να μεγαλώσει πολύ η ολοκλήρωση των πραγμάτων που έχουμε. Το τηλέφωνο μας σήμερα είναι πολύ πιο δυνατό από ό,τι ήταν ο υπολογιστής όταν εμείς ξεκινάγαμε να κάνουμε πράγματα. Άρα, έχουμε embedded συστήματα μεγάλης ολοκλήρωσης, τα οποία παράλληλα σου δώσανε μικρότερη κατανάλωση, μικρότερο κόστος, μικρότερο χώρο και στην άλλη διάμετρο μεγαλώσανε πολύ περισσότερο τις δυνατότητες να κάνεις πράγματα και προφανώς να φέρεις μέσα καινούργιες τεχνολογίες. Παράλληλα με τους σημειαγωγούς, οι επικοινωνίες, τα καινούργια δίκτυα, πολύ πιο γρήγορα, πολύ μικρότερα latency, όλα αυτά επιτρέπουν να κάνεις καινούργια πράγματα. Άρα τι κάνουμε, ανεβάσαμε την υπολογιστική ισχύ, τι είναι το artificial intelligence, είναι υπολογισμός στην άκρη. Έχεις πλέον τη δυνατότητα να φέρεις πολύ πολύπλοκα πράγματα, αυτά που θα σκεφτόμασταν όταν εμείς ξεκινάγαμε, σε ένα πολύ μικρό χώρο, άρα αλλάζεις πράγματα. Αυτό εδώ είναι ένας μετρητής ενέργειας. Είναι ο πιο μικρός μετρητής στον κόσμο, τριφασικός μετρητής ενέργειας, αλλά από την άλλη μεριά, αν το συγκρίνουμε με αυτό που έχουμε έξω από τα σπίτια μας, κάνει πολύ περισσότερα πράγματα σε πολύ μικρότερο χώρο, έχει και την επικοινωνία μέσα και το storage και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα εδώ χτίζουμε πλέον artificial intelligence στο edge και μπορούμε να υλοποιήσουμε πράγματα που μέχρι χθες δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε, ακριβώς. Μάλιστα. Σωτήρη. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι η χρήση των αισθητήρων δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι. Αν δεν υπήρχαν αισθητήρες, ο άνθρωπος δεν θα υπάρχει στο φεγγάρι. Αυτό όμως που αλλάζει και το ανέφερε και το εξήγησε πολύ καλά ο Στέλιος, είναι η δυνατότητά μας πλέον να χρησιμοποιούμε αισθητήρες, όπως το σκέφτομαι και το λέω εγώ, για να σπάσουμε μερικά μαύρα κουτιά. Δηλαδή μερικές διεργασίες, διαδικασίες που μέχρι τώρα ήταν αδιόρατες για μας. Σαν παράδειγμα εφαρμογής φέρνω αυτό που κάνει η εταιρεία μου, η Centaur. Μέχρι τώρα οι αποθήκες που αποθηκεύουν και η αλυσίδα logistics που διακινεί τα προϊόντα που καταναλώνουμε, τα αγροτικά προϊόντα και τα προϊόντα διατροφής, ήταν μαύρα κουτιά. Μιλάμε για τεράστιες αποθήκες με χύμα αποθήκευση, τεράστια σιλό, τα οποία δεν μπορούσες να δεις τι συμβαίνει μέσα. Τώρα, η εξέλιξη των πραγμάτων είναι τέτοια που μπορούμε να τοποθετήσουμε αισθητήρες οι οποίοι βάζουν μάτια και μύτη, ούτως ώστε να καταλαβαίνουμε, για παράδειγμα, πότε ένα προϊόν αλλοιώνεται. Η έλλειψη αυτής της ορατότητας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πόσο μεγάλο? Χάνουμε περί τα 370 δις αξίας κάθε χρόνο από την αδυναμία μας να ελέγξουμε τις συνθήκες αποθήκευσης, φύλαξης και διακίνησης αυτών των προϊόντων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αποκτούμε πλέον δυνατότητες να ανακτήσουμε αυτή την οικονομική αξία και προφανώς να οδηγηθούμε σε ένα πιο αηφόρο μέλλον. Το όραμα λοιπόν των αισθητήρων είναι τεράστιο, είναι πολύ σημαντικό. Είναι οι μυτελές από μόνο του, αν δεν συνδυαστεί με όλα αυτά που αναφέρθηκαν. Δηλαδή AI και η έννοια των ψηφιακών δίδυμων. Τι είναι το ψηφιακό δίδυμο, το digital twin? Είναι ένας virtual τρόπος να αναπαραστήσεις μια διαδικασία, μια διεργασία, με ταϊζόμενο λοιπόν από αισθητήρες, από real-time τηλεμετρία, αλλά και από άλλες μεθόδους που είναι προσβάσιμες σε εμάς στον χώρο του engineering, στον χώρο της βιοτεχνολογίας, που δημιουργούν ένα μοντέλο γι' αυτό, για αυτή τη διαδικασία διεργασία, για αυτό το κλειστό μαύρο κουτί. Άρα λοιπόν με το συνδυασμό αυτών των τεχνολογιών πλέον έχουμε ανεξάντλητες και συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες να σπάσουμε αυτά τα μαύρα κουτιά, να έχουμε απόλυτο έλεγχο και να ανακτήσουμε οικονομική αξία εκεί που ήταν προηγουμένως κρυμμένη. Θοδωρή. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Όντως, κυρίως το Internet of Things που έκανε τον κατακλυσμό των αισθητήρων να υπάρχει στη ζωή μας, σε όλες τις εφαρμογές, σε όλες τις βιομηχανίες, έφερε και την ανάγκη στις εταιρείες των ημιαγωγών όντως να, στην ουσία, να κάνουν το processing power, το μέγεθος και όλα αυτά
πλέον commodity για τους αισθητήρες. Mm. Δηλαδή, ο έξυπνος αισθητήρας είναι δεδομένος αυτή τη στιγμή, στην εποχή τη δική μας. Και πάμε ένα επίπεδο πιο πάνω, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. Όλα αυτά, οι έξυπνοι αισθητήρες και το Internet of Things και το Machine Learning, έχουν εξελιχθεί και εξελίσσονται με ένα ραγδαίο ρυθμό αυτή τη στιγμή. Γιατί η πηγή του καλού είναι το business intelligence. Δηλαδή, κάποιοι πρέπει να μπορούν να πάρουν μία απόφαση τη σωστή στιγμή με το σωστό κόστος. Πρέπει να είναι συγχρονισμένο με τα σωστά κριτήρια. Ακριβώς. Οπότε τα συστήματα αυτά παρέχουν αυτό το intelligence, ούτως ώστε να πάρεις μία educated απόφαση. Mm-hmm. Αυτό γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Δηλαδή, οι αισθητήρες είναι έξυπνοι, είναι ευφυείς, δίνουν κάποιες προτροπές. Μετά, όμως, τα μοντέλα μηχανικής μάθησης και η τεχνητή νοημοσύνη δίνουν συμβουλές, ναι, δίνουν λύσεις. Προτείνουν. Ακριβώς. Και εκεί έχουμε και τα μοντέλα, παραδείγματος χάρη, προβλεπτικής συντήρησης. Εμείς, σαν εταιρεία, δουλεύουμε πάνω σε αυτό αρκετά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Ξεκινώντας από τους αισθητήρες, όπως είπα, γιατί εμείς φτιάχνουμε το basic element των αισθητήρων και φτάνουμε στην ολοκλήρωση μέχρι τα ευφυή συστήματα. Οπότε εκεί κάνουμε λύσεις, όπως έχουμε κάνει παραδείγματος χάρη για αυτοκινητόδρομο εδώ στην Ελλάδα, έτσι, για την Ολυμπία Οδό, όπου στην ουσία χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες αλλά και ένα ευφυέ σύστημα συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας δεδομένων, προσπαθούμε να προβλέψουμε πότε ένα asset στον αυτοκινητόδρομο. Ακριβώς. Πότε ένα asset λοιπόν κινδυνεύει και χρειάζεται την προσοχή μας. Οπότε αυτά τα συστήματα μαζεύουν δεδομένα, εκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια του χρόνου και σιγά σιγά το επίπεδο σωστής απόφασης αυξάνει. Έτσι. Οπότε κάνει πολύ εύκολη τη ζωή των stakeholders. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο αυτοκινητοδρόμο, αλλά και σε άλλες βιομηχανίες, να πάρουν τη σωστή απόφαση για το πότε θα κάνουν το maintenance, πώς θα οργανώσουν το maintenance τους και να μειώσουν τα κόστη τους. Αυτή τη στιγμή στις βιομηχανίες, ακόμα μέχρι σήμερα, υπάρχει η προληπτική συντήρηση, η οποία γίνεται βάσει των καλών πρακτικών. Όμως με τα χρόνια και οι μηχανές εξελίσσονται, τα υλικά τους εξελίσσονται. Η προληπτική συντήρηση πλέον κοστίζει ακριβά και δεν είναι απαραίτητη. Τα συστήματα αυτά λοιπόν μας λένε πότε θα είναι απαραίτητη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επομένως, είναι μοιραία η επόμενη ερώτηση. Πώς μπορεί λοιπόν να αξιοποιήσει ένας επαγγελματίας ή ένας χρήστης, τελικός χρήστης, αυτές τις τεχνολογίες? Πρέπει να απευθυνθεί σε specialists, όπως είστε εσείς, ας πούμε, ή είναι πλέον ευρέως διαθέσιμη? Ποιος το είπε, ο Σωτήρης το είπε, κάποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Είναι διαθέσιμες off the shelf, από το ράφι δηλαδή, που λένε και στο χωριό μου. Mm-hmm. Ναι, είναι μια καλή ερώτηση που έχει προκλήσεις. Νομίζω ότι η τεχνολογία είναι πιο accessible από ποτέ. Αν πω πάλι από το δικό μας πεδίο, του computer vision, το GitHub ή open source μοντέλα, ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ένα απόγευμα μπορεί να έχει ένα ωραίο demo, αψηφώντας όμως το technical depth που αφήνει πίσω από αυτό. Δηλαδή, μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει κάποιες δυνατότητες τεχνολογίας, αλλά μετά, για να πούμε ότι θα φτάσουμε σε ένα IoT device που μπορεί να γίνει deploy σε εκατοντάδες χιλιάδες μέρη, υπάρχουν δύο βασικές προκλήσεις. Η μία είναι τεχνολογική και νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος ακούγοντας και εμάς. Δηλαδή, για να φτιάξεις ένα τελικό προϊόν πρέπει να συνδυάσεις hardware, πρέπει να συνδυάσεις GPUs, CPUs, μπορούμε να κάνουμε debate γι' αυτό. Μπορεί να συνδυάσεις software, πρέπει να βρεις το use case, πρέπει να μπεις με μια τιμή στην αγορά που να είναι σωστή για να έχεις τύχη. Αυτό το πράγμα για εταιρείες που δεν είναι η Tesla, να μπορούν να κάψουν λεφτά απεριόριστα, αλλά είναι εταιρείες που έχουν ένα market share και θέλουν να κάνουν το innovation, είναι αρκετά δύσκολο. Εμείς αυτό έχουμε δει. Δηλαδή, μιλάμε για εταιρείες που μπορεί να ξέρουν να κάνουν electronics, παρόλα αυτά, το να φτιάξουν ένα vision AIoT device είναι μια πρόκληση, γιατί πρέπει να συνδυάσεις και με το σωστό τρόπο όλα αυτά που ανέφερα και ίσως και περισσότερα που αυτή τη στιγμή μας διαφεύγουν. Δηλαδή, πώς πρέπει να πάρεις δεδομένα, πώς αυτό θα μπορεί να προχωρήσει. Το δεύτερο non-technological πρόβλημα είναι πώς συνδέεις αυτό που κάνεις με value. Δηλαδή, το proof ότι αυτό γίνεται, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό και ειδικά για εμάς εδώ που είμαστε
στον χώρο της τεχνολογίας. Το proof of value όμως είναι ένα επίπεδο παραπέρα. Αν ξαναμιλήσουμε πάλι για την Tesla, πρέπει να βρεις κάποια KPIs για ένα autonomous car. Εντάξει, προφανώς είναι ένα trend, είναι το να κάποια στιγμή να μην υπάρχουν ατυχήματα. Για την Amazon Go, ας πούμε, πάλι που έχουμε το fully autonomous retail, δύσκολα θα βρεις κάποιο KPI. Δηλαδή, απλά το labor cost για μία τέτοια περίπτωση δεν αρκεί για μία επένδυση πιο μεγάλη. Γι' αυτό, ο πιο καλός συνδυασμός όπου τέτοια παραδείγματα θα τρέξουν είναι εκεί που υπήρχαν προβλήματα όπου το προηγούμενο traditional, ας πούμε, software ή η λογική που είχαμε τώρα δεν μπορούσε να λύσει. Όχι, γιατί έχουμε μία τάση αρκετές φορές και εμείς είμαστε τεχνολόγοι, θέλουμε να εφεύρουμε νέα προβλήματα που AI λύνονται. Είναι παραδείγματα που το έχουμε δει και εμείς από την εμπειρία μας σε συνεργασίες, ότι είχαμε αυτό το πρόβλημα και τώρα πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει το κατάλληλο hardware και το κατάλληλο software για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα καινούριο product, σε ένα IoT που θα έχει αυτή τη τιμή που μπορεί να μπει στην αγορά. Νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός είναι μια πρόκληση που απαιτεί συνεργασίες και οι οποίες και μέσα σε αυτό το χώρο γίνονται και μπορούν να οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Είναι μια πρόκληση. Μεγάλη πρόκληση. Παραμένει. Εγώ θα απαντήσω ευθέως στην ερώτηση. Νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμα στο σημείο να, όπως είπατε και στο χωριό σας, στο off the shelf προϊόντων. Και αυτό νομίζω είναι έτσι γιατί προφανώς έχει μεγαλώσει η πολυπλοκότητα. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να έχει το expertise σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Tesla έφτιαξε, ότι και όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν τεράστιες ομάδες για να κάνουν τέτοια πράγματα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα προσπαθούμε με πολύ λιγότερα resources για να πετύχουμε και χρειάζεται ίσως και ένα μεγαλύτερο τεχνολογικό background, να έχεις δει συστήματα, εμπειρία κλπ. Αλλά σίγουρα δεν μπορείς να τα παρακολουθείς και όλα παράλληλα. Άρα, όπως είπε και ο Βασίλης, το βασικό θέμα είναι να δούμε το πρόβλημα και να πάμε να λύσουμε προβλήματα που θα έχουν και μεγάλο impact. Αυτό, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς με τους πελάτες μας, το ξέρουν οι πελάτες μας το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να το λύσουν. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που δουλεύουμε με την ΕΔΕΠΗ τώρα, το ΔΔΕ της Πορτογαλίας για οροφωτισμό, ας πούμε. Το πρόβλημα το ξέρουν πολύ καλά γιατί διαχειρίζονται 3,5 εκατομμύρια φώτα, αλλά δεν μπορούν να βγουν και να δώσουν μια τεχνολογικά προηγμένη λύση μόνοι τους. Άρα γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε ακόμα σε μια φάση που εμείς πρέπει να πάμε και να δείξουμε αυτή τη λύση. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχουμε δει ακόμα, δηλαδή σκεφτόμαστε λύσεις σε κάποια προβλήματα, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσο αυτό το πράγμα προχωράει, θα έρθουν λύσεις που δεν τις έχουμε καν σκεφτεί. Θα έρθουν πράγματα στο τραπέζι που δεν το έχει προγραμματίσει κάποιος. Δηλαδή θα έρθει κάποιος πιτσιρικάς από πουθενά που έχει καταλάβει ίσως πολύ καλά όλο αυτό. Βλέπει μακρύτερα, ναι, και θα κάνει και κάτι που εμείς σήμερα μπορεί να μην το σκεφτόμαστε καθόλου. Σε αυτή τη φάση όμως πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε προβλήματα. Οργανισμοί, δημόσιο, ιδιωτικοί, εταιρείες, οι πάντες έχουν προβλήματα και νομίζω ότι το βήμα για να το λύσουν είναι να πάνε σε εταιρείες τεχνολογίας. Δεν μπορείς σήμερα να βγαίνεις και να λες θέλω τη βέλτιστη λύση η οποία θα έχει και 3, 4, 14 εκατομμύρια στημένα προϊόντα χτες. Οτιδήποτε είναι στημένο σε 14 εκατομμύρια ή σε 104 εκατομμύρια είναι obsolete. Είναι obsolete 100%. Είναι αδύνατο να έχει μέσα όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που έχουν έρθει με ταχύτητα. 5G έρχεται, 6G συζητάμε. Δεν μπορείς με GPRS να δίνεις σήμερα λύσεις σύγχρονης τεχνολογίας και να πάρεις το μέγιστο από αυτό που μπορείς. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, λύνονται εφόσον κάτσεις και τα ξανασχεδιάσεις με ένα εντελώς διαφορετικό κόνσεπτ. Εξαιρετικά. Σωτήρη. Ναι, καταρχήν να πω ότι ήδη είμαστε στην εποχή του off the shelf AI, έτσι. Προϊόντα που αγοράζουμε και τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Η 9χρονη κόρη μου αυτή τη στιγμή ελέγχει τα φώτα του σπιτιού και παίζει το τραγούδι που της αρέσει, χρησιμοποιώντας AI. Και μας τρελαίνει φυσικά όλους μέσα στο σπίτι, κάνοντας το αυτό, γιατί έχει ένα διάλογο με τη Siri, με την Alexa και τέτοια. Οπότε έχει ξεκινήσει το off the shelf AI και θα συνεχίσει. Παρόλα αυτά,
το ερώτημα, επειδή είπαμε σε αυτό το πάνελ υποσχεθήκαμε να σπάσουμε το hype, έτσι. Το ερώτημα είναι κατά πόσον, σαν τελικός χρήστης, σου χρειάζεται AI. Είσαι σίγουρος ότι χρειάζεσαι AI. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα. Πελάτη στο χώρο μας, μεγάλη εταιρεία, όχι τεχνολογίας, δημητριακών. Λέει, θα αγοράσουμε ένα ποταμό από αισθητήρες, θα τους τοποθετήσουμε σε όλες μας τις αποθήκες, θα μαζεύουμε λοιπόν ποταμούς από δεδομένα και τελικά θα κάνουμε κάποιο AI για να βγάλουμε τις προβλέψεις μας. Εννοώντας και υπονοώντας μια μέθοδο stock, όπως λέω εγώ, AI, δηλαδή classification, regression κτλ. Εμείς λέμε το εξής. Κάνε ένα βηματάκι πίσω. Ίσως το πρόβλημα που προσπαθείς να μοντελοποιήσεις πριν βάλεις μεθόδους AI χρειάζεται αυτό που θα λέγαμε good old fashioned engineering work. Δηλαδή, μοντελοποίησε το λίγο. Εμείς, για παράδειγμα, στη Centaur παντρεύουμε μεθόδους προσομοίωσης θερμοδυναμικής, CFD. Φτιάχνουμε ένα μοντέλο το οποίο είναι good enough για να μοντελοποιήσει θερμοκρασία, υγρασία, ακόμα και βιολογικές αλλοιώσεις. Και αυτό μετά το ταΐζουμε με αισθητήρες και κάνουμε αυτό το μοντέλο μετά να μάθει από τα δεδομένα των αισθητήρων. Αν είχαμε ξεκινήσει απλά να μαζέψουμε δεδομένα, ακόμα θα ήμασταν στην αρχή. Μιλώντας λοιπόν για τα digital twins, για τα ψηφιακά δίδυμα που ταΐζονται από μεθόδους προσομοίωσης και από άλλες δυνατότητες μοντελοποίησης που τελικά γίνονται augmented, όπως είπε και ο Κώστας ο Μάλιος, από sensors. Οπότε το μήνυμα εδώ πέρα είναι ότι κάνει ένα βηματάκι πίσω, δες το πρόβλημα καλά, δες αν υπάρχει κάποιο discipline που πρέπει να παντρέψεις πέρα, δηλαδή μην σπεύσεις να προσλάβεις data scientists, AI engineers, επειδή το κάνουν όλοι οι άλλοι. Ναι. Οπωσδήποτε απευθύνσου σε ειδικούς, αν το πρόβλημά σου δεν επιδέχεται off the shelf λύσεις, και θα όντως συμφωνώ τελικά με το Στέλιο ότι τουλάχιστον για το enterprise και το industrial space θα αργήσει αυτή η εποχή που κάποιος ο CIO θα κατεβάσει κάτι από το Amazon πιστεύω. Και θα το χρησιμοποιεί off the shelf. Το έχουμε στο καταναλωτικό επίπεδο βέβαια ήδη να ξεκινάει. Αλλά το μήνυμα λοιπόν εδώ είναι ότι να παντρέψουμε disciplines τα οποία έχουμε εκεί και είναι well established και μην πάμε να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα μέσα από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Θοδωρή. Εγώ θα το θέσω λίγο διαφορετικά. Οι έξυπνοι αισθητήρες και οι ευφυείς αισθητήρες είναι off the shelf. Ως αισθητήρας. Ναι, ναι. Όχι ως integration όμως. Ακριβώς. Έτσι. Οι λύσεις δεν είναι off the shelf. Off the shelf λύσεις υπάρχουν, όπως είπε εδώ ο κύριος Μπαντάς, όντως για συστήματα τα οποία είναι ίδια για όλους. Δηλαδή, όλοι θα πάρουν το Alexa και θα πούνε τις 10 εντολές που θέλουν ή τη μουσική που θέλουν να ακούσουν. Ή αν θα πάρουμε ένα έξυπνο σύστημα συναγερμού, το οποίο έχει συγκεκριμένη λειτουργία για όλους. Όμως, όταν έρχεται ένα πρόβλημα από μια βιομηχανία, πάλι και εκεί δεν μπορείς να φτιάξεις μια λύση φασών για όλους που έχουν το ίδιο πρόβλημα στην αντίστοιχη βιομηχανία. Τελικά, κάθε βιομηχανία θέλει το optimization της. Δηλαδή, το πρόβλημα φαινομενικά και ακουστικά ακούγεται ίδιο, δεν είναι ποτέ ίδιο. Οπότε, εκεί πάντα θα χρειαστείς τους ειδικούς. Ναι. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος είναι ότι τελικά δεν μπορεί να υπάρξει μια off-the-shelf λύση για διαφορετικά πράγματα που χρησιμοποιούν τους ίδιους αισθητήρες. Και ο κύριος Τσαγκάρης θα το πιστεύω, και ο κύριος Κουτρουμπίνας και ο κύριος Μπαντάς θα πούν το ίδιο. Δηλαδή, όταν έρθει κάποιος με 5 διαφορετικά προβλήματα, δεν θα τα λύσει όλα με την ίδια κάμερα. Δεν θα τα λύσει όλα με τον ίδιο μετρητή. Δεν θα τα λύσει όλα με τους ίδιους χημικούς αισθητήρες. Η δουλειά λοιπόν του expert ή της εταιρείας που σχεδιάζει μία λύση είναι ότι μπορεί να καταλάβει για την κάθε εφαρμογή ποιον αισθητήρα πρέπει να χρησιμοποιήσει για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και γιατί. Και τεχνοοικονομικά και για άλλα πράγματα. Έτσι. Επίσης, μία εταιρεία ή ένας τελικός χρήστης δεν μπορεί να κάνει μόνος του μία τέτοια λύση. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, είναι πολύπλοκη και συνήθως δεν υπάρχει το expertise για όλα τα ενδιάμεσα κουτάκια. Μάλιστα. Για να φτάσεις από το Α στο Ω, υπάρχουν πολλά κουτάκια ενδιάμεσα. Υπάρχει ο αισθητήρας, υπάρχουν τηλεπικοινωνίες, υπάρχει το processing. Ο τελικός χρήστης ξέρει το πρόβλημά του. Έτσι. Ξέρει το πρόβλημά του. Σωστά. Αλλά δεν ξέρει τι data processing θα κάνει για να βρει, να εξάγει το συμπέρασμα που θα του λύσει το πρόβλημα. Αυτό είναι η δουλειά των experts. Και ακόμα και οι experts που φτιάχνουν τις λύσεις κάνουν hire experts του προβλήματος για να το λύσουν, έτσι. Είναι τόσο πολύπλοκο. Οπότε θεωρώ ξεκάθαρα ότι οι έξυπνες λύσεις, ευφυείς λύσεις με συστήματα machine learning και artificial intelligence ακόμα τουλάχιστον δεν είναι πολύ off the shelf. Okay. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ελπίζω να σπάσαμε κάπως το hype. Ευχαριστώ Θόδωρε, ευχαριστώ Σωτήρη, ευχαριστώ Στέλιο, ευχαριστώ Βασίλη και ευχαριστώ και εσάς που μας ακούσατε.